τέταρτο παιχνίδι του. Να σταματήσουμε το ρεκόρ. Ωραία, εδώ είμαστε πάλι. Άντε, επιτέλους ρε γάμο, το Αντίκα. Το map που βλέπαμε άπειρα στα playoffs δεν το έχουμε δει καθόλου μέχρι τώρα. Το είχα ξεχάσει δηλαδή. Λοιπόν, Αντίκα Σίπιαν Ταντώνη. 2-1 το σκορ υπέρ του Ράσμουθ. Μία νίκη πριν την τρίτη θέση και θέλω να ακούσω ZVP Αντίκα Σίπιαρτ. Δεν θα πω για ZVP Αντίκα Σίπιαρτ, θα πω ότι ο Ράσμουθ και τα δύο παιχνίδια που κέρδισε τα κέρδισε συντριπτικά, δηλαδή ήταν μονόπλευρα τελείως. Αντιθέτως, το παιχνίδι που κέρδισε ο Μέλντρον πιστεύω ότι θα μπορούσε να το είχε ο Ράσμουθ. Λοιπόν. Εξαρτάται πολλά σε αυτό το χάρτη που θα γίνουν τα σπονς. Άμα είναι διαγώνια, αλλάζει τελείως το παιχνίδι, από ό,τι άμα είναι κοντινά. Έτσι είναι, Αντώνη. Λοιπόν, ο Ράσμουθ πλέον με το πορτρέτο. Τέλος πάντων, έχει χίλιες νίκες 1v1, δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Και εγώ. Αρκών. Όχι, Αρκών είναι. Δεν θυμάμαι. Μπορεί να είναι Αρκών. Λοιπόν, πάμε να φωνάξουμε για το ίσως τελευταίο σετ, ίσως και όχι. Στην κάτω αριστερή γωνία, στις... Μαντώνη, μ' ακούς? Στην κάτω αριστερή γωνία, ο Ρόζο Ζέρκ από την Κύπρο, ο Μέλιντρουν! Ο Ράσμουθ, παρόλη την ήττα στον πρώτο ημιτελικό, μπράβο, ναι, θα το πούμε. Δεν έχει χάσει την ψυχολογία του, κατάφερε να κάνει το comeback και να δείξει, να δείξει την αξία του για την τρίτη θέση. Έχουμε λοιπόν τον Ράσμουθ! Πολύ ωραίο παιχνίδι, Αντώνη, το MLG Μεταλλόπολης. Ελπίζουμε να δούμε παιχνίδι εξίσου επικό και εδώ. Ήταν πάρα πολύ όμορφο στο Μεταλλόπολης. Τάσανταρ λέγεται. Μας το είπε ο Πάπος, μας πληροφόρησε. Ο οποίος Πάπος αρκετοί τον περιμέναν σε αυτό το Final Four, να πω την αλήθεια. Τον περιμέναν αρκετός κόσμος εδώ. Εντάξει, είναι από τους ανερχόμενους Zerg παίκτες. Μαζί με το Meldron είναι το κυπριακό δίδυμο. Υπάρχουν και άλλοι Κύπροι παίκτες, αλλά καλύτεροι. Να δούμε. Ο Ράσμουθ στα καθιερωμένα του. Θα δεν πάει στα σπόρτς εξπάντα, αλλά δεν θα πάει εκεί πέρα που το περιμένουμε συνήθως. Δηλαδή ανάμεσα στην Ράπα και στον Nexus. Θα πάει λίγο πιο μπροστά. Ναι. Τώρα τι γίνεται εδώ πέρα. Κάνοντας εδώ το πάιλον και όχι εδώ, θα χρειαστεί λίγο περισσότερο... Περισσότερα κτίρια. Κτηριακό management. Δηλαδή θα κλείσει ναι μεν εδώ. Εδώ όμως θα χρειαστεί ένα πάιλον εδώ για να κλείσει τα links, να κάνουν το rank buy. Είναι λίγο δύσκολο. Ήθιστε να γίνεται εδώ και να φτιάχνουν ένα τενιχτό wall of εδώ πέρα, ώστε εδώ με ένα κανόνι εδώ πέρα να καλύπτουν όλα τα mineral patches. Εγώ πιστεύω ότι ο Ράσμου που είναι για Nexus first, αλλά μόλις είδε που είναι ο Meldron άλλαξε άποψη και πήγε Ford. Ακριβώς, Αντώνη. Να δούμε, ο Meldron δεν γνωρίζει ακόμα που βρίσκεται ο αντιπαλός του. Σίγουρα δεν είναι εδώ. Βασικά θα μπορούσε να είναι και εδώ. Να δούμε. Ο Meldron πήγε για gas pool, ώστε να έχει πολύ γρήγορο speed. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο. Είναι ασφαλής απέναντι σε οτιδήποτε. Λοιπόν, έρχεται λοιπόν το scout. Σεξι σερβιτόρα πάντως, Ορίστε. Σερβιτόρα, λέω σεξι. Μας το έφερε. Ναι, να ευχαριστήσω τον Grimskov, την προσωπική μου σερβιτόρα. Λοιπόν, ο Meldron λοιπόν θα ξεκινήσει τώρα το speed του και πάει για expand. 4 links έξω. Τραβάει τα drones από το gas. Θέλω να δω κάτι περίεργο, ρε γαμώτο. Θα ήθελα κάποια πίεση τώρα. Το Meldron θα μπορούσε να πάει ένα Rotsporen, να κάνει την knife κάτω scout. Το οποίο scout είναι επικό από τον Rasmus. Κοίτα τα timings, κοίτα που ξέφυγε. Θα έρθει να δει αν υπάρχει expand ή κάποιο Rotsporen. Θα πάνε τα links, το κανόνι έχει ετοιμαστεί. Φυσιολογία και από τους δύο παίχτες όλα τα πράγματα. Ναι, λοιπόν, ο Ράσμουθ δεν γνωρίζει ακόμα. Και εδώ βλέπουμε τις αδυναμίες αυτού του wall. Αυτός ο πυλώνας είναι λίγο ευάλωτος. Και εγώ πιστεύω ότι αν ο Meldron πήγαινε για πίεση, αυτό το wall που κάνει ο Ράσμουθ δεν είναι ιδιαίτερο σοβαρό. Θα σου πω κάτι, θα μπορούσε να μασάρει links, να τα κρύψει, να κάνει την idle scout και να τα περάσει όλα μέσα. Όπου εκεί θα ήταν αυτόματα TG, Αντώνη. Αυτό ακριβώς, είναι πολύ μεγάλο το wall. Γιατί αυτό. Ο Ράσμουθ δεν έχει κάνει scout, δεν γνωρίζει τι γίνεται τώρα. Δεν ήρθε στο natural να δεν υπάρχει expand. Θα μπορούσε ο Meldron να τον τιμωρήσει. Ναι, δεν θα κάνει τώρα το wall ο Ράσμουθ,
αλλά ο πυλώνας είναι ευάλωτος, το κανόν δεν το καλύπτει. Θα ήθελα αυτό το link να μείνει ζωντανό για να κάνει μετά scout, αλλά δεν θα μείνει. Οπ. 5, άμα πάει 6 θα αν έχει. Πάει έτσι, 6 θα αντέξει και άλλο ένα χτυπήμα. Και άλλα links, όπα 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 όπα, για να δούμε λίγο παραγωγή. Α, οκ. Okay. Λοιπόν, το link πέθανε Αντώνη, να δούμε τι είδε, είδε τα δύο γκάτζια. Δεν είδε τα δύο γκάτζια. Να δούμε λίγο εργάτες. 23-30, μόνο probes, τίποτα άλλο. 27-32, 2 queens έξω και μένει να δούμε αν θα πάει για τρίτο. Θεωρώ ότι αφού δεν παίρνει γκάζι, θα πάει για τρίτο. Είναι σίγουρο θα πάει για τρίτο. Και είναι και εύκολο τρίτο. Και ένα άτομο μόλις πάει να το πάρει τώρα. Είναι εύκολο, είναι ασφαλές. Δεν υπάρχει κανένας λόγος και βέβαια ο Ράσμουθ θα το δει. Ακριβώς, ο Ράσμουθ πιο πολύ τον ένοιαζε το τρίτο. Ήταν σίγουρος, έχει δει το τρίτο και δεν έχει δει το δεύτερο. Δηλαδή ήταν σίγουρος απλά. Προφανώς. Γνωρίζει το παιχνίδι πάρα πολύ καλά, Αντώνη. Stargate. Έρχεται. Έρχεται λοιπόν το Stargate. Για να δούμε, θα του βγει αυτό το παιχνίδι. Αρκετά καλός χαρτιά Stargate. Πιστεύω θα δούμε πάλι ένα Void Ray και μετά Μερικά Phoenix. Δεν νομίζω να συνεχίσει με το Stargate και το καλό με αυτό το άνοιγμα ότι αποθαρρύνουν αντίπαλους να πάει γρήγορα Mutalists. Οκ, okay, διπλά Queens όμως, έτσι. Καλή απάντηση. Τυφλή. Θα είναι στα 4 Queens. Κάτι έκανε με την πρώτη, στο ένα game που πήγε Stargate. Πίεσε, αποσυντόνισε. Παρ' όλα αυτά έχασε το set. Και τώρα έρχεται ο Overlord μέσα, ο οποίος δεν θα καταφέρει να δει. Ίσως να υποψιαστεί. Υπάρχει κι άλλος Overlord, πάρτα! Από δύο πλευρές, δεν θα το πω διαφορετικά. Από μπρος και από πίσω εννοώ, από την πίσω βάση και από την μπρος. Και θα δει το Stargate, Αντώνη. Είδε το Stargate, είδε και το Sentry, ξέρει ακριβώς τι παίζει. Λοιπόν, έχει 4 Queens, πάει και για 5η. Και βγάζει drones. Και το θέμα είναι ότι παρόλο που βγάζει drones, είναι άπειρα πίσω στην οικονομία. 47 probes απέναντι σε 39 drones. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, μόλις σηκωθεί το τρίτο, θα καταφέρει να δώσει. Έχει μείνει λίγο πίσω σε οικονομία λόγω Queens, νομίζω, ότι το υστερεί σε Minerals. Βγάζει αρκετά, βγάζει αρκετές Queens, του αρέσει το Creep, ώστε να μπορεί... Fleet Beacon! Ενδιαφέρον. Λοιπόν, Fleet Beacon και μένει να δούμε αν το είδε ο Mellitron, δεν το έχει δει, Mothership ή Carriers. Πιστεύω Mothership. Κάτι τελευταία έχει σκάσει μύτη με Carriers, το οποίο δεν είναι λίγο δύσκολο να το διαχειριστείς. Ο Mellitron δεν θα το περιμένει, έχει μόνο Queens για άμυνα. Έχει 6 Queens. Αν είναι Mothership είναι δύσκολα τα πράγματα. Το Lear βέβαια δεν έχει καν Lear, τώρα θα τελειώσει σε μισή ώρα. Μένει να δούμε, τελείωσε και η Mothership. Mothership. Και έχασε το Void Ray. Έχασε το Void από τις 4 βασίλισσες του Mellitron. Δυστυχώς ο Mellitron δεν έχει τίποτα, έχει μόνο βασίλισσες και drones. Ακριβώς Αντώνη, έχει 6 βασίλισσες, 50 drones, 158. Είναι Mothership και θα το ακολουθήσει με Stalkers και Zealots. Βλέπουμε εδώ πάει για 2 base all in, έτσι, δεν νομίζω να πάρει κάποιο expand. Ολινάς ο Rasmuth, ολινάς ο Rasmuth. Άλλο ένα all in από το Rasmuth. Και ο Mellitron βγάζει Roaches. Θα δούμε παρόλα αυτά, δεν ξέρω πως θα πάει το Mothership. Πρέπει να προσέξεις εδώ πέρα. Είναι αρκετά τα Queens. Προσπαθούν να κάνουν λίγο χαράς. Δεν έχουν δει ακόμα το Fleet Beacon, Αντώνη. Ναι, 7 gates από το Rasmus. Προφανώς θα πάει για 7 gate Mothership. Μάλλον, άκυρο αυτό που έλεγα. Θα πάει για 10... 11 gates Mothership. 11, μόνο Zealots. Μόνο Zealots και Stalker. Είναι στάνταρ build αυτό, είναι γνωστό αυτό το build. Είναι πολύ γνωστό, στην Κορέα το κάνουν όλοι πια. Είναι το γνωστό 11 Gate Mothership Charge Lots. Και Charge Αντώνη και τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Πολύ δύσκολα, ο Mellitron δεν γνωρίζει τι έρχεται. Δεν έστειλε έναν Overseer για να δούμε πότε θα προλάβει να δει. Δεν έχει δει τίποτα από τα gates τα... Ένα από μήνατα, πολύ δυνατό boost. Και αν μου λέγανε ποιος παίζει τώρα, θα έλεγα ο Μίστα και όχι ο Rasmuth. Και όμως είναι ο Rasmuth. Ο Mellitron από πίσω έχει Hydra Den βέβαια και πάει και Spire. Αλλά δεν ξέρω... Αλλά είναι πολύ καλά απέναντι στα Hydras. Γι' αυτό είναι το πλεονέκτημα του Charge. Δηλαδή απέναντι θα πάει για Recall. Το κρύβει, το κρύβει. Θέλει να βγάλει στρατό,
Μπαίνει ένα τρίτο, θέλει να πάει για recall νομίζω, Αντώνη. Και εγώ αυτό πιστεύω, θα κάνει recall στο main του Meldron και θα νικήσει. Καθυστερεί λίγο ο Ράσμου, δεν ξέρω πώς θα το διαχειριστεί. Στις εργάτες είναι τα ίδια. Στις βάσεις ο Meldron προφανώς μπροστά. Οπότε εκ των πραγμάτων και καλύτερη οικονομία για τώρα. Σίγουρα σε κόστος στρατού. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι και... Ο Ράσμου θα έχει πιο δυνατό στρατό. Κυρίως χάρη στο Mothership βέβαια, από η μισή αξία του στρατού είναι στο Mothership ουσιαστικά. Ακριβώς, Nidus! Για να δούμε, το Nidus δεν έχει τελειώσει, έχετε εδώ ο Overseer. Ο Overseer θα δει, προσπαθεί το Mothership να κρυφτεί, δεν έχει δει ακόμα το Fleet Beacon. Δεν έχει δει όμως όλα τα gates. Έχει δει όλα τα gates και λίγο απορεί τρίτο και 11 gate. Δεν ξέρω πότε θα προλάβει να δει το Mothership. Πολύ ωραία, θα γλιτώσει από κάποια force fields. Oh, και Borrow, υπάρχει Observer. Πάει για υπάρχει... recall, πάει για recall. Πάει για recall, Αντώνη, θα το δει. Και τώρα για να δούμε. Γίνεται όμως εδώ μια επίθεση με ρότσεις από πίσω. Υπάρχει αρκετό στρατός του Ράσμουθ. Ο του Meldron στρατός δεν είναι ενωμένος. Τώρα έχουν και τα ρότσεις. Πέφτουνε τέλεια, force field δεν υπάρχει, Overseer. Και τώρα δεν βλέπει τίποτα, απολύτως ο Meldron. Και να το τι να δει. Δεν βλέπει τίποτα και τώρα πάει για το recall. Έχει την ενέργεια και τώρα... Το στρατός του Meldron και τώρα θα γίνει το recall στο main και θα πεθάνει. Να το! Ναι! Sky μέσα στο αρχικό του Meldron. Όλος ο στρατός και ο Meldron είναι εδώ όμως. Για να δούμε τι θα γίνει. Θα χάσει όλο του το deck ο Meldron και θα βρεθεί αρκετά πίσω. Ο Ράθου θα χάσει το τρίτο. Έχει λίγα λεφτά. Θα δούμε πώς θα κυλήσει. Όλες οι Queens έρχονται κάτω. Παραδίδει το αρχικό του. Ευτυχώς δεν έχει το Lear εκεί. Αλλά χάνει όλα τα tech structures. Έχει charge. Δεν ξέρω πώς θα αντιδράσει. Εδώ δεν ξέρω αν μπορεί να κρατήσει. Χάνει το core. Χάνει το core τέλος στις Stalkers. Και βγάζει Corruptors και δύο Pools. Ένα παλαβό παιχνίδι. Άγχος απίστευτο. Δύο Pools. Εδώ πέρα κατεβαίνει κάτω. Trade base σενάριο. Αλλά έχει ένα πλεονέκτημα. Κατά την γνώμη μου ο Ράσμου, με λίγο πιο δυνατό στρατό. Ο Meldron χρησιμοποιεί το χιώτικο σύστημα, δύο Lear, δύο Pools, ώστε να έχει δύο από κάθε πράγμα. Έτσι είναι, Αντώνη, για να δούμε, πρέπει εδώ να κερδίσει χρόνο, πρέπει να τα καταφέρει. Το Mothership που είναι, το έχασε, δεν το είδα. Γίνεται εδώ μια μάχη, προσπαθεί να το καθυστερήσει, τα ζήλια είναι πίσω, δεν κάνουν τίποτα. Από την άλλη έχει έρθει εδώ το Mothership γιατί δεν υπάρχει Overseer. Πολύ όμορφο και πολύ έξυπνο, θα κάνει Borrow, δεν υπάρχει κανόνι. Δεν υπάρχει Observer και έχουμε, Αντώνη, μια περίεργη κατάσταση από Detection. Κανείς από τους δεν έχει Detection, μπορεί να κάνει πόρο όλα τα units. 16 links από την άλλη ώρα μου, δεν μπορεί να παράγει και πολλά πράγματα. Έχει το gold, πρέπει να μεταφέρει. Εδώ εργάτες, να δούμε λίγο units. 30... Καρό, πάνε αρκετή ζημιά πάντως. 31 εργάτες, 47 income, Αντώνη, πολύ σημαντικό. GG από τον Meldron. Ένα μεγάλο χειροκρότημα για τον νικητή της τρίτης θέσης, τον Ράσμου! Ο Ράσμου νομίζω έδειξε ότι πέρα κάθε αμφιβολία είναι καλύτερος του Meldron. Ειδικά με αυτό το build το οποίο δεν είναι ορθόδοξο. Κατάφερε να διαλύσει εντελώς το Meldron και να τα αποσυντονίσει. Βέβαια ήταν ήδη πίσω και ψυχολογικά ο Meldron από τα προηγούμενα παιχνίδια. Δεν ήθελε πολλά πράγματα για να χάσει, τον έσπρωξε και από τον κρέμο ο Ράσμουθ και τον αποτέλειωσε. Δεν έχουμε να προσθέσουμε κάτι άλλο, θα κλείσουμε. Ράσμουθ νικητής τρίτης θέσης, Meldron νικητής τέταρτης θέσης. Κάντε λίγο υπομονή, σταματάμε το ρεκόρτ. Θα έχουμε συνέντευξη σε λίγο από τον Ράσμουθ. Ναι, ναι, Ράσμουθ, Ζαν...